Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα live της Τετάρτης. Είμαι ο Μιχάλης Οπουλής, για όσους μας βλέπετε πρώτη φορά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Dr. Ανδρούλα Σπυρίδου Κοντίδου, η οποία είναι δερματολόγος με εξειδίκευση στην αισθητική δερματολογία και αφροδυσιολογία. Σήμερα ο σκοπός μας είναι λόγω του ότι θέλουμε να προσφέρουμε παραπάνω στο community μας, στον κόσμο, εσάς που μας παρακολουθείτε. Και λόγω του ότι γενικά οι ηλικίες που μας παρακολουθούσαν είναι από τα 25 με 45. Okay. Η πλειοψηφία είναι μεταξύ της ηλικίες 30 με 35, βασικά μπορεί να πω ότι 28 με 35. Και κατά πλειοψηφία έχουμε κοπέλες. Ένα από τα πράγματα τα οποία πιστεύουμε είναι ότι είναι κάτι το οποίο ο κόσμος ακούμε πολλά συχνά, αλλά έχουμε έλλειψη της ενημέρωσης του τι είναι, είναι το συγκεκριμένο θέμα το οποίο επιλέξαμε για απόψε, το οποίο είναι τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Αλλιώς τα αγγλικά sexual transmitted diseases, STDs, το οποίο βασικά είναι να μιλήσουμε λίγο με την κυρία Ανδρούλα για το κομμάτι του τι ακριβώς εν τούτα, τι είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε. Και να ξεκινήσω με μια ιστορία που είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε, ήθελα να κάνουμε τον live. Πρώτα απ' όλα, κυρία Ανδρούλα, ευχαριστώ που ήρθες, ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ. Ειλικρινά. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να είναι αρκετά αυτά που θα σας ενημερώσουμε. Θα είμαστε στη διάθεσή σας όποτε θέλετε, είτε μέσω του Μιχάλη, είτε εγώ στο ιατρείο μου. Και είναι χαρά μου, πάντα ο στόχος μας και ο σκοπός μας είναι να ενημερώνουμε το κοινό, γιατί έχει μεγάλη σημασία και τα πάντα είναι και η πρόληψη. Εννοείται, εννοείται. Το λοιπόν, η ιστορία η οποία με έκαμε να θέλω να κάνουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση ήταν ότι πριν κάποια χρόνια είχα μια πελάτησα η οποία ήταν κάπου στις αρχές των 20 της, τέλος πάντων, και δεν είχαν κάποια σεξουαλική επαφή μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όταν ξεκινήσαμε και δουλεύκαμε, επειδή ενδιαφερόταν να κάνει κάποια σχέση, δουλέψαμε πάνω στο κομμάτι του να γνωρίσει κάποιον, μια φάση να γνώριζε κάποιον άτομο, ξεκινήσαν ευγένα και ήταν η φάση ότι ήταν ο πρώτος σεξουαλικός σύντροφος. Μετά από κάποιους μήνες δεν λειτουργήσε μεταξύ τους, σταμάτησαν τη σχέση και ήταν η φάση ότι έρχεται μια ημέρα και λέει μου, Μιχάλη, νομίζω ότι είμαι έγκυος. Και λέω της γιατί, και λέει μου, ξέρεις, έχει κάποιες μέρες να δω περίοδο. Τέλος πάντων, εσύ συστήσα της να πάει να κάνει κάποιον τεστ εγκυμοσύνης, επί εν ήταν, στο τέλος της ημέρας, ήταν ότι έφκαλαν κάποια κονδυλώματα. Okay. Ωραία. Και δεν το είχαν υποψία, δεν είχαν καταλάβει, επειδή δεν ξέρουν, δεν ήταν κάτι που εμπορούσε. Νομίζω, είχε μου πει ότι ήταν HPV. Είναι HPV. Ναι. Που στο τέλος της ημέρας έφυγε το μάλιστα να προχωρήσει, και χρειάζεται να κάνει κάποια χειρουργική επέμβαση, κάπως έτσι. Ναι, οκ. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι που αναπτύσσεις, γιατί ο κόσμος, και εγώ εξεπλάγηκα όταν ήρθα στην Κύπρο, ότι είναι πολύ εξαπλωμένο. Δηλαδή τα κονδυλώματα κατατάσσονται μεταξύ των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, που είναι δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Και στην ουσία, πρέπει οπωσδήποτε οτιδήποτε συνειδητοποιήσουν ότι βγαίνει, ας πούμε, στα γεννητικά όργανα, εγκαλύτερα να βλέπουν ειδικό, να ρωτούν τι είναι. Mm-hmm. Γιατί τώρα αν εξηγήσω εγώ να φαίνεται, ας πούμε, να φαίνεται σαν κουνουπίδι, να φαίνεται σαν πλάκα, όχι, εγκαλύτερα να ρωτούν ένα γιατρό. Οι κοπέλες μπορούν να πάνε κάλλιστα και σε γυναικολόγο, mm-hmm. αλλά είμαστε και ειδικοί οι αφροδυσιολόγοι. Okay. Και το ίδιο ισχύει για τους άντρες. Τώρα, τα κονδυλώματα, το HPV, μπορεί κάποιος να αρχίσει να έχει σκαθαράκια. Okay. Και τούτα τα viral infections, δηλαδή τα περούκα διαφορετικά, mm-hmm. πάλι είναι HPV. Mm-hmm. Δηλαδή όλα ανήκουν στην κατηγορία των HPV. Πρόσφατα σε ένα συνέδριο που ήμουν, ήταν ένα παγκόσμιο συνέδριο, μας είχαν αναφέρει, έχει ψωρίαση, έχει έξιμα, έχει, ξέρω εγώ, θα κάνετε εξέταση του HPV. Και αρχίζει και λες γιατί, διερωτάσαι, ναι, γιατί το ανοσοποιητικό σύστημα είναι το α και το ω. Okay. Δηλαδή από εκεί ξεκινούν τα πάντα, είσαι πιο ευάλωτος. Κάποιος μπορεί, ας πούμε, να έχει
κοντιλώματα και να μην έχει κανένα σύμπτωμα, να μην έχει τίποτα εμφανές το οποίο να του προσδιορίζει ότι έχει το HPV. Μπορεί όμως να το μεταδίδει. Δηλαδή στην ουσία ποτέ μεταδίδεται συνήθως με σεξουαλική επαφή και πρέπει είτε, και δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι υπογείοι οι οποίοι μπορεί να κάνουν καρκίνο. Ναι. Γι' αυτό οι γυναίκες όταν έχουν, η κοπέλα έκαμε χειρουργείο, σίγουρα τον τράχυλο. Γιατί συνήθως έχει, ας πούμε, μπορεί να ήταν τόσο εξαπλωμένο και πρέπει οπωσδήποτε να εισαφαιρέσουν ένα κομμάτι. Okay. Και στον προχτόμπορη ή ακόμα και στο φάρεγγα. Γιατί επειδή υπάρχει το σεξ που με την οδόγητε ο σωματικός έρωτας, μπορεί και εκεί να μεταφερθεί. Okay. Γι' αυτό πολλά σημαντικό. Και ένα άλλο κομμάτι που σημαντικό, κάποιος που είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, γιατί ερώτας με, και είχες το υπόψη σου, πριν να, αν ας πούμε έχεις ένα στόχο ότι θα είναι ο σύντροφος σου για μια ζωή, είναι ο σύζυγος σου. Ή η σύζυγος ή ο σύζυγος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν μια εξέταση. Πρέπει να ξέρουν που βρίσκονται, τι γίνονται. Γιατί είναι ένα αθώα, ας πούμε, τούτα τα κονδυλώματα. Κάποιος μπορεί να είναι ο γιος ο οποίος okay, έχει κάποιο θέμα, αλλά κάποιος να είναι τα υπογεί τα οποία να έχουν σοβαρό θέμα. Γι' αυτό είναι σημαντική. Υπάρχουν τα εμβόλια. Τα εμβόλια όμως στην αρχή ήταν τα τρίτημα, μετά τα τετράδημα, τώρα είναι τα εννιάδημα. Όμως εσύ τι εννοούμε τρίτημα, εννιάδημα, συγγνώμη που διακόπτω. Παίρνουν εννιά διαφορετικούς υπογιούς. Α, οκ. Στην ουσία όμως προστατεύχουσε που γίνει από πιο δημιουργούν τα σοβαρά θέματα με τον καρκίνο. Και κάνουν κάποια εκστρατεία, δεν ξέρω στην Κύπρο ακριβώς αν συμβαίνει, ότι κάποιες ηλικίες να εμβολιάζουν. Εγώ παρατήρησα το εξής, ότι κάποιος άμα νοσήσει που τα κονδυλώματα και βάλει το εμβόλιο, μπορεί στην αρχή να βγάλει πάρα πολύ. Υπάρχει πιθανότητα. Απλώς δεν πρέπει να τους φοβίζει. Και στην ουσία είναι σημαντικό, είπαμε, το να ζητούν ο γιατρό, αφαιρούνται ή αφαιρούνται δηλαδή χειρουργικά ή με κάποια μηχάνημα λέιζερ ή ραδιοχειρουργική ή με το πλάσμα, μπορεί μια νέα μέθοδος εντελώς, ή ακόμα υπάρχει και ειδική κρέμα, η οποία γίνεται θεραπεία με καθοδήγηση όμως του δερματολόγου. Τούτη η κρέμα να πει όμως... Έχω πολλές ερωτήσεις. Έχω πολλές ερωτήσεις. Συγγνώμη, το λοιπόν. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με την πρώτη σκέψη που μου έρθει εμένα. Το πρώτο πράγμα που ήθελα να... που όταν μιλούσες έκανε μου trigger την ερώτηση. Είπες για το κομμάτι μαζί με ο σκάνθαρος, σωστά? Ναι, για παράδειγμα, ο σκάνθαρος εν κάτι το οποίο ξέρω από το πανεπιστήμιο ότι μπορεί να βρεθεί κάτω από τα πόδια. Ακριβώς. Απλά κάποιος ο οποίος... Όχι μόνο πας στα πόδια μέσα, θα σου πω. Ναι, απλά κάποιος ο οποίος επειδή αντιλαμβάνομαι, άκουσα, δεν ξέρω αν ισχύει, να μας πεις ότι έχουμε διάφορους ιούς μέσα μας οι οποίοι σε ένα βαθμό μπορεί να κοιμούνται. Δηλαδή μπορεί να μην έγινε activate ή οτιδήποτε. Σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έχει σκάνθαρο πάνω στο πόδι ή κάπου αλλού, ότι έχει HPV. Είναι HPV. Είναι HPV, αλλά να ανήκει στα κονδυλώματα. Είναι HPV. Ονομάζεται οι κατηγορίες, είναι HPV, αλλά να είναι υπογεί. Αλλά δεν σημαίνει ότι όμως εύκολα να μπορεί κάποιος που εύκολα μπορεί να πάρει και τα κονδυλώματα. Ωραία, άρα μιλούμε ότι σημαίνει ότι κάποιο, επειδή η σκέψη δική μου, ας πούμε, ειδικά τα άτομα που είναι στο στρατό, ξέρω εγώ, μπορεί να βγάλουν διάφορα πράγματα πάνω στα πόδια τους, επειδή αν τα αλλάσουν πολλά εύκολα, περπατούν με γυμνά πόδια στα ίδια μπάνια, ξέρω εγώ. Άρα κάποιος ο οποίος θεωρητικά έχει το συγκεκριμένο το ιό πάνω στο πόδι, σημαίνει ότι αν πάει και έχει μια σεξουαλική πράξη με μια κοπέλα, ότι μπορεί να το μεταδώσει? Περίμενε. Το HPV σαν σκάνθαρος, αν θα το μεταδώσει, πάντα παίζει ρόλο ο άλλος, πώς είναι η άμυνα του. Παίζει ρόλο η ζωή που κάνεις. Πώς τρέφεσαι, πώς γυμνάζεσαι, τα πάντα παίζουν ρόλο. Γιατί το νοσοποιητικό σύστημα βοηθά το να είναι σε καλή κατάσταση ή καταστρέφει το γιατί αγχώνεσαι.
Όταν αγχώνεσαι, πάει περίπατο. Ναι, ναι. Και πολλά πιο εύκολα αν πίνει, αν καπνίζει, κάποιοι που κάνουν χρήση. Σίγουρα είναι πιο ευάλωτα όλα τα άτομα. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία, το που θέλουμε να καταλήξουμε, όλοι οι τούτοι με τα viral infections που είναι τα βερούκα, mm-hmm. οι σκαθάροι λεγόμενοι, mm-hmm. οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν σε χέρια αυτά. Mm-hmm. Επίσης βγαίνουν στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο okay. βγαίνουν, αλλά ονομάζονται διαφορετικοί. Okay. Είναι βέρουκα πλάνα. Okay. Ονομάζονται οι βενίλες και δυστυχώς, ξανά, πάρα πολλοί κόσμος πάνε. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να νομίζουν είναι ελιές. Δεν είναι ελιές. Mm. Δηλαδή κάτι καφέ που φαίνονται και νομίζουν είναι ελιές ή έχω πυκνίδι. Δεν είναι. Okay. Και δηλαδή σημαντικό το να τα πάλι εκεί χρειάζεται η αφαίρεση. Εγώ συνήθως στηρίζω το νοσοκομικό σύστημα, δίνω τους οπωσδήποτε βιταμίνες mm-hmm. και μετά να κάνω οτιδήποτε. Mm-hmm. Και συν τον πίνερ, το οποίο τους βοηθώ για τη στήριξη της άμυνας του οργανισμού. Βοηθά πάρα πολύ. Ναι, που είναι το σημαντικότερο σε όλα. Mm-hmm. Μετά να μιλήσω λίγο παραπάνω για τον πίνερ, να εξηγήσουμε τι είναι ακριβώς. Okay. Άρα βασικά, κάποιος ο οποίος για παράδειγμα έχει έρπη στα χείλη. Επειδή okay. ας πούμε που μου μωρώ να τύχει ναι, μου να βγάλω έρπη στα χείλη. Ναι. Τώρα χτύπα ξύλο, έχει χρόνια να βγάλω, ούτε θέλω να βγάλω. Κάποιος όμως που μπορεί ας πούμε να έχει έρπη στα χείλη και να κάνει στοματικό κάτι του συντρόφου του, μπορεί να μεταφέρει θεωρητικά την έρπη. Ναι, okay. ναι. Ο έρπης στα χείλη είναι ο απλός ο έρπης. Okay. Αλλά υπάρχει το έρπης στα γεννητικά όργανα. Άρα διαφορετικά. Ναι, okay. κάθετα, γι' αυτόν υπάρχουν οι υποί. Mm-hmm. Τώρα, τι γίνεται. Με τον έρπη πάλι καταλήγουμε στο ότι είναι ένα σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα mm-hmm. όταν είναι στα γεννητικά όργανα. Στα χείλη πάλι λέει στο άλλο. Πρόσεχε το ποτήρι σου, πρόσεχε τα κουτάλια σου, τα διάφορα. Mm-hmm. Πάλι πρέπει να προσέχεις ναι, ναι, ναι. γιατί μεταφέρεις το. Ναι. Κάποιος μπορεί να είναι ναι, ο άλλος να έχει και ο άλλος τίποτε. Γιατί έχει πολλά δυνατό αμυντικό σύστημα. Okay. Δηλαδή πάντοτε παίζει ρόλο ποιος είναι το άλλο άτομο. Άρα βασικά πάντα είναι το νοσοποιητικό σου. Πάντα είναι το νοσοποιητικό, okay, ναι. το α και το ω σε όλα. Ναι. Δηλαδή, τούτα που ερώτησες μέχρι τώρα, mm-hmm. τα κονδυλώματα, ο έρπης δεν είναι τόσο συνηθισμένος. Υπάρχει, αλλά όχι όσο τα κονδυλώματα. Okay. Mm-hmm. Αλλά. Θέλεις να με ρωτήσεις, ρωτάμε να πω εγώ. Όχι, πρέπει να τα ρωτώ. Δηλαδή, έναν άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι τα χλαμίδια ή ο αιμόφυλος. Δηλαδή, καμιά φορά οι άντρες δεν νιώθουν τίποτε. Okay. Και οι γυναίκες έχουν θέμα, έχουν υγρά, μπορεί να έχουν δυσοσμία, ξέρω εγώ. Okay. Καμιά φορά ρωτάς τους. Ας πούμε, νιώθεις, έχει κάποιο μυρωδιά, ξέρω εγώ, για να καταλάβουν. Γιατί ο άντρας δεν νιώθει συμπτώματα. Okay. Ενώ η γυναίκα έχει. Άρα, στο τέλος, συγγνώμη που διακόπτω. Άρα, δηλαδή, μπορεί στο τέλος της ημέρας κάποιος άντρας να έχει να κάτι, να μην το ξέρει κάτι ναι, ναι, και να μεταφέρει παράγκα. Ακριβώς, ναι. Okay. Γι' αυτόν, εντάξει, γι' αυτόν και οι γυναίκες κάνουν οπωσδήποτε το τεστ Παπα-Νικολάου συχνά. Okay. Okay. Και με το παραμικρό μπορεί να νιώσουν ότι έχουν υγρά, είναι καλύτερα να ζητήσουν. Αν ας πούμε τις ενοχλίες σου λίγο διαφορετικά, γιατί σίγουρα πρέπει να γίνει έλεγχος. Mm-hmm. Πολλές φορές όμως υπάρχουν οι μυκητιάσεις, mm-hmm. Που είναι πολλά συχνό φαινόμενο πάλι, γιατί παίζει ρόλο και η διατροφή, mm-hmm. παίζει ρόλο αν φορείς παντελόνια okay. οι γυναίκες. Πρέπει ή έπρεπε να φορούν. Έπρεπε. Okay. Δηλαδή, άμα είσαι ευπαθής, πρέπει να με φορείς έτσι συχνά. Γενικών σχόλιων, σαν άντρας, οι άντρες είμαστε υπέρ του να φορείτε φούστες. Ναι, γιατί χάνουμε από το θηλυκότητά μας. Ναι, ξέρω το, αλλά εμείς μάθαμε ευκολία να φορούμε τα παντελόνια. Εντάξει, ναι, βοηθά, πολύ ναι, ναι, αλλά η πραγματικότητα είναι η θηλυκότητα για να δεικνύεται είναι με το φόρεμα με τη φούστα. Συμφωνώ. Έτσι είναι. Άρα, για το κομμάτι τώρα, επειδή πλέον όσο περνά ο καιρός, τα δεδομένα αλλάζουν. Δηλαδή, εγώ πάντα λέω το κλασικό παράδειγμα του ότι τον καιρό του παππού μου πάντα λαλούσε μου ότι ήσουν τυχερός αν μπορούσες να δεις κάποια στον αστράγαλο. Μετά ήταν το κομμάτι του αν μπορούσες στην ηλικία του γονιού μου, ας πούμε, ήταν λαλούσε μου ότι ήσουν τυχερός αν μπορούσες να δεις το γόνατό της. Σήμερα είσαι τυχερός να δεις λιονύφασμα πάνω της.
Και δεν το λέω κατακριτικά, ενώ ας πούμε αλλάσουν οι εποχές. Ναι. Και πλέον φτάσαμε και σε μια εποχή η οποία ξεκίνησαν να εμφανίζονται πολλά νέα μοντέλα ζευγαριών. Δηλαδή που παλιά ήταν μονογαμία, σήμαινε μία σύντροφος για το υπόλοιπο της ζωής σου, πλέον σημαίνει ένα άτομο τη φορά. Ναι. Εντάξει, συμφωνεί, αλλά εγώ πιστεύω δεν είναι το πρότυπο που πρέπει να υπάρχει, τη δική μου η άποψη. Ναι, ναι, αντιλαμβάνω. Γιατί, okay, από τη στιγμή που θέλεις να επιλέξεις να δημιουργήσεις μια σχέση και να είναι σωστή, πρέπει να σέβεσαι ο ίδιος τον εαυτό σου, να σέβεσαι τον σύντροφό σου, να υπάρχει επικοινωνία, να κάνουν τον έλεγχο προτού και να δουν, μπορούν να ζήσουν. Αλλά εγώ πιστεύω είναι πολλές φορές κάποια άλλα θέματα υπάρχουν στο πίσω που βασανίζουν και μετά ζητούν να κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Να... Νομίζω είναι ήδη μόνοι μας δεν ικανοποιημένοι με τους αυτούς μας. Εν ξέρω το θέμα που εσύ να το αναλύσεις πιο πολλά. Έχω μια ψυχολόγο, η Έστερ Παρέα, καταπληκτική στον τομέα της, η οποία λέει ότι στο παρελθόν οι άνθρωποι για να χωρίσουν έπρεπε τα πράγματα να φτάνουν στο απροχώρητο. Δηλαδή, ήταν ο άλλος έδερνα την αρχή του μεθυσμένου, όταν είναι σκοτώσει τότε χώριζε. Άρα, χώριζε επειδή ένιωσαν άλλη επιλογή. Τη σήμερα ημέρα χωρίζουμε επειδή έχουμε επιλογή. Επειδή μπορώ να είμαι πιο χαρούμενος μόνος μου ή μπορώ να είμαι πιο χαρούμενος με την άλλη. Μπορώ να βρω κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος σε τούτο θέμα. Άρα, τη σήμερα ημέρα πιστεύω είναι οι επιλογές που μας φταίσει. Okay. Απλά να πάμε έτσι λίγο πίσω στο θέμα μας. Στο θέμα που μας αφορά. Ναι, ναι, ναι. Ποια η άποψή σου για... Επειδή άκουσα διάφορες φορές τη συγκεκριμένη κουβέντα ότι όταν πρότεινα το του ή τη συντρόφου μου να πάμε να κάνουμε μια εξέταση για το συγκεκριμένο τομέα, επήραν το προσωπικά και εν θέλα. Πιστεύω είναι εδώ που πρέπει και το σχολείο και η οικογένεια να χτίσουν. Γιατί έπρεπε να νιώθουν ταμπού και ενώ όπως κάνω ανάλυση νέματος γιατί θέλω να δω αν είμαι υγιής, το ίδιο ισχύει και για εκεί. Γιατί είναι ο ίδιος να σεβαστεί ο ίδιος στον δικό του εαυτό. Γιατί αν είναι ο ίδιος υγιής καταρχήν, μπορεί να έχει ένα νόσημα το οποίο δεν ξέρει να του κάνει. Είτε προβλήματα στους όρχες, είτε να του κάνει τα σπέρματα να πάνε περίπατον και στο τέλος να μην υπάρχει... Πολύς κόσμος. Γιατί πόσα ζευγαρία τώρα καταφεύγουν γιατί υπάρχουν θέματα. Ναι, να φτιάξουν σωματικά. Ναι, πάρα πολύ. Ναι, γιατί ξεκινούν και τα αφροδίσια νοσήματα, δημιουργούν τούτα τα θέματα. Ναι, ναι. Δηλαδή γι' αυτό πρέπει να γίνεται έγκαιρα η θεραπεία. Ναι. Απλώς ήθελα να πάω πάνω στη γονόρεα. Γιατί η γονόρεα, εντάξει, είναι ένα νόσημα το οποίο έχει τα συμπτώματα. Βγαίνει πιο σαν πιόδες υγρό, ας πούμε. Και στον άντρα και στη γυναίκα έχουν θέματα, τσουξίματα, διάφορα. Αλλά αν δεν κάνει τη θεραπεία, να έχει σοβαρές επιπτώσεις. Συμφωνώ πάνω σε αυτό, εννοείται. Αλλά πρέπει να τα ελέγχουν για δικό τους καλό, ή μόνο ιδιωτικό σύνδρομο. Από τη στιγμή που αποφασίσουν ότι θέλουν να προχωρήσουν, πες ότι θα μαζί. Θέλουν απλώς να γνωριστούν και να δουν. Και θέλουν να σεβαστεί ο ένας τον άλλο για να είναι προφυλαγμένοι. Και να μην φτάσει σε εκείνο το σημείο. Επειδή ακούω κόσμο που μου λέει, πριν τις προάλλες έτυχε να γνώρισα μια κυρία, η οποία λέει, ξέρεις, πριν που τον τη σχέση που με τώρα, είχα με 8 χρόνια μόνη μου. Δηλαδή, δεν είναι κακό αν είτε άντρας είτε κοπέλα είσαι να κάνεις τον το τεστ για να δεις, επειδή δεν ξέρεις εάν που κάπου που κάτι άρπαξες. Η ερώτηση που μου γεννιέται εμένα είναι επειδή προσωπικά δεν το γνώριζα. Έτυχε πρόσφατα που να το ακούσω, έτσι με κάνω από πού το άκουσα. Είπαμε ότι σημαίνει επειδή κάποιος έχει κάποιον ιό active, ακόμα και με το HIV θεωρητικά, τον άκουσα το στο ράδιο που έλεγες ότι πρέπει να ξέρεις αν είναι active ιό ή και έχει φαρμακευτική αγωγή. Πώς πάει μαζί με τον το κομμάτι?
Βασικά, κοίταξε τώρα, αν είναι το για το HIV, υποτίθεται εν τούτον ή εν εμβολιασμός ή εν το νοσοποιητικό σύστημα που στηρίζεις, αλλά το AIDS, mm-hmm. το AIDS είναι κάτω από φαρμακευτική αγωγή, mm-hmm. Την οποία, ας πούμε, καθυλώνει, mm-hmm. και είναι πιο δύσκολο, αλλά πάλι πρέπει να είσαι προσεκτικός. Γιατί, mm-hmm. Αν, ας πούμε, έχεις πληγή, και πιο εύκολα, ας πούμε, μπορείς να σου μεταφερθεί. Αλλά δεν είναι έτσι απλά τα θέματα όπως ήταν, ενώ εύκολα που mm-hmm. μεταδίδονταν όπως στο παρελθόν. Γιατί τώρα έχει πολλά καλές θεραπείες. Okay. Τούτη είναι η πραγματικότητα. Απλώς εκείνα τα άτομα μια ζωή με την θεραπευτική αγωγή. Ναι, με θεραπευτική αγωγή, αλλά μπορούν να κάνουν οικογένεια, μωρά, ξέρω, μπορούν να προχωρήσουν σε αυτό το κομμάτι. Βασικά, συνήθως να σου πω, με το AIDS συνήθως ήδη έχουν οικογένεια, εγώ που γνωρίζω τον μεγάλο okay. αριθμό, ή περισσότεροι είναι, δεν θα κάνουν οικογένεια, δεν θέλουν να κάνουν, ή είναι, ας πούμε, έχουν συντρόφους άντρες, άντρας με άντρα. Okay. Γιατί mm-hmm. περισσότερο έντρο με τον προκτική νοδό που μεταφέρεται. Το AIDS, okay. ναι. Δεν το ξέρω. Okay. Ναι. Και να πάμε στην πιο, νομίζω, σημαντική ερώτηση. Λέμε κάποιος να ελέγχει. Πώς ελέγχεις? Με αναλύσεις αίματος, υπάρχουν, ας πούμε, ο έρπης. Mm-hmm. Υπάρχουν ειδικά αντισώματα που ελέγχεις με το αίμα. Υπάρχουν χημεία που τα κάνουν. Mm-hmm. Οι σύμφυλοι πάλι το... Sorry. Συγγνώμη. Πάλι με το αίμα. Ποιος ο χρόνος, δεν βιάζομαστε. Αλλά αν σου συμβαίνει οτιδήποτε γνώρια όμως, δεν μπορείς που το αίμα. Είναι, θα πάρεις το υγρό, το οποίο θα πάρει ο γιατρός, θα πάρεις το χημείο, και να βρουν τον διπλό κόκκο, αν είναι mm-hmm. παλιό, αν είναι καινούριο, ξέρω, και γίνει η θεραπεία. Mm-hmm. Αν είναι μύκητες πάλι, επειδή κάνουν και τα τεστ με το PAP τεστ, mm-hmm. άμα υπάρχει σίγουρα ένα θέμα, εντάξει, εγώ, δεν είναι εμείς που κάνουμε τα PAP τεστ, είναι οι γυναικολόγοι. Mm-hmm. Αλλά να προσδιορίζει αν υπάρχει οτιδήποτε, η φλεγμονή, ξέρω εγώ, θα σου πει, ακολούθα την αλφαβήτα θεραπεία. Το συγκεκριμένο, αν είσαι συμπτώματα, άμα να πούμε δύο άτομα θεωρητικά πιστεύουν ότι είμαι εγώ τώρα, χτύπα ξύλο, θέλω να πιστεύω ότι είμαι υγιής, γνωρίζω μια κοπέλα, λέω ότι ξέρεις, ξεκινήσουμε να βγαίνουμε και θέλουμε να πούμε ότι ξέρεις, πριν να πούμε ότι να ξεκινήσουμε κάτι πιο σοβαρό ή σεξουαλικό, να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε το τεστ. Πού πάει, καταρχήν να πάνε στο γιατρό, να μιλήσουν. Και το χημείο μπορεί να του ένει, το χημείο μπορεί να τους καθοδηγήσει με το αίμα, okay. κάποιες εξετάσεις που να κάνουν εκείνα που μπορούν με την εξέταση, και να γίνει το έλεγχο στη γυναίκα σίγουρα στο γυναικολόγο, mm-hmm. και ο άντρας μόνο αν έχει κάποια συμπτώματα να μπορείς να πάρεις από την ουρήθρα mm-hmm. και να κάνεις εξέταση. Αλλά τα υπόλοιπα που μπορείς να κάνεις με το αίμα. Okay. Βασικά, με τα κονδυλώματα, φυσικά και τώρα υπάρχει, παίρνεις, ας πούμε, μπορεί να κόψεις κονδύλωμα να κάνεις, μπορεί να πάρεις υγρό, μπορεί και να κάνεις την τυποποίηση του ιού και αν, σε ποιαν κατηγορία να ανήκει. Okay. Αλλά πολλά ακριβές εξετάσεις τούτες. Okay. Εν ξέρω τώρα αν χαμηλώσαν οι τιμές, γιατί παλιά ήταν πάρα πολλά λεφτά, mm-hmm. ήταν πολλά ακριβά. Ποιος να το κάνει κάποιος ο οποίος... Όχι, όχι. Ας πούμε κάποιος πόσο κονδυλώματα, mm-hmm. απλώς για να ξέρει, για σε ίδια κατηγορία να ανήκει, να γίνει mm-hmm. τυποποίηση του ιού, για να ξέρει, ας πούμε, τη σοβαρότητα. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε τώρα τούτο. Έχω την εντύπωση ότι μέσα στις εξαιρέσεις που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι τα σεξουαλικώς μεταδομένα νοσήματα, είναι. Ναι. Νομίζω, είχα το μία φορά... Είναι μόνο τότε που έχουν εξαιρέσεις. Εντάξει, είναι ρωσά. Έχουν εξαιρέσεις τα φιλιά μας στο Λιτσούνι. Τα μαλλιά, έχουν εξαιρέσεις τα μελανώματα, συγγνώμη, όχι τα μελανώματα. Έχουν εξαιρέσεις το να φερά στους πύλους, τις λεγόμενες ελιές. Okay. Και εγώ έρχομαι και λέω, αφού βλέπω
κάνω δερματοσκόπηση, τη λεγόμενη δερματοσκόπηση, χαρτογράφηση και βλέπω ότι άλλαξε χαρακτήρα. Πρέπει να αφαιρεθεί για πρόληψη. Mm-hmm. Όχι. Εμείς θα το πληρώσουμε με μελάνα. Καλά. Αν είναι μελάνα, με έφτασε στο τέρμα. Mm-hmm. Και... που σημαίνει μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ζημιές, άλλα πράγματα. Όχι. Το μελάνα είναι να σου κάνει μεταστάσεις και πάει περίπατο. Α, μαγικά. Πολλά, δηλαδή γι' αυτό μου πρέπει να γίνεται ο έλεγχος πάντα, η πρόληψη. Ναι. Αλλά ασφάλειες, ελέγχουν τα μελανόματα είναι πολλά. Που οι σπήλοι, κοίταξε, καλύφκου συν κάποια, ναι, τι να μπορεί να αφαιρέσεις, που θέλεις να αφαιρέσεις, με το γεσί κάποια μπορείς, ναι, εκτός τα skin tags, οι κρεατολιές, τα καλύφκου. Εντάξει, απλώς θέλω να πω ότι υπάρχει τούτο με τις ασφάλειες. Ναι. Και όπως είπες, ας πούμε, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δεν τα καλύπτω, εντάξει. Ναι, ναι. Άλλο που είναι, ταμπού να έρχονται σε γυναίκα, okay. Οι άντρες. Ναι. Αφού το γεγονός ρωτώ το πολιτό μου πριν. Ναι. Σίγουρα είναι πιο εύκολο να έρθουν οι γυναίκες. Ναι. Εμένα κοντά μου, άμα που έρχονται άντρες, είναι εκείνοι οι οποίοι ξέρουν ότι έκανα καλή θεραπεία και βοήθησα ναι. Ως φίλους τους. Και να με συστήσουν διαφορετικά, να αποκλείεται από μόνοι τους. Αλλά κατανοώ το. Και εγώ επειδή σε έναν βαθμό έχω το λίγο, συζητώ πριν με τον κολλητό μου και περιπέζεμαι, δηλαδή μου λάρες τούτα. Αλλά ναι, σε έναν βαθμό λίγο έχει κάποια πράγματα που ειδικά πάνω στα γεννητικά όργανα ξέρω, που νιώθεις πιο ανέτα να πάει σε κάποιον άντρα, δεν ξέρω γιατί, να λέω μου, ρε, γιατρός παλέντζεν. αλλά ναι. τι θα να ρωτήσω. Okay. Άρα, άλλο πράγμα το οποίο κάπου είχα διαβάσει πριν δυόσο σήμερα με ειλικρινής και όταν με εντύπωση είναι λένε ότι που μια έρευνα μου είχα συγκάμει το 20, δηλαδή προχτές, είχε 1.000.000 εγκυμονούσες οι οποίες είχασαν κάποιον σεξουαλικό μεταδομένο νόσημα. Ναι. Και έλεγε ότι μέσα από το αν κάποια γυναίκα έχει κάποιο νόσημα, υπάρχει πιθανότητα του να χάσει το μωρό, το μωρό να γεννηθεί κάπως, να μεταδώσει το τον του μωρού. Ακριβώς. Γι' αυτό και πολλές φορές κάνουν και κεσαρική. Α, οκ. Okay. Ναι, άμα είναι να το ξέρουν, για να... ναι, γιατί να... εκείνο που θα αν έχεις η φίλη, ναι. Και ξέρει το, ναι. Καμνή θεραπεία, ναι. Να κλειδώσει το μωρό. Ναι. Εξαρτάται τι νόσημα είναι που έχει. Ναι. Δηλαδή το, με τα γονδυλόμενα σίγουρα να προτιμήσουν να... με κεσαρική. Ναι. Okay. Λόγω τα γονδυλόματα πιάνουν τόπο, ναι, ξέρω, okay, λογικό. Ναι. Το άλλο... βασικά, το... τι γίνεται με τις... εντάξει, ο γυναικολόγος είναι να κρίνει mm-hmm. και εξέρωση οπωσδήποτε ναι. Να κάνουν το σωστό. Mm-hmm. Αλλά έτυχε μου πελάτησα που ήρθε που πάλι βγήκε ότι είχε σύφυλλη, δεν είχε σύφυλλη. Ήταν εντάξει, βγήκε το τέσσα, ας πούμε, ναι, 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 λαθασμένο. Ναι. Εντάξει, έκαναμε όμως θεραπεία, mm-hmm. γιατί για να σε το ναι. Μωρό. Ναι, και είπαμε όλα μια χαρά. Προηγουμένως αναφέρες ότι τούτα τα κοντυλώματα, γενικά τούτα τα STDs, σε έναν βαθμό μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. Ναι. Άρα, εντός προσπαθούμε να καταλάβω ότι, όχι να καταλάβω, νομίζω είναι ο λόγος που είμαστε τα μέσα σήμερα, ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος εν το νοιάζει. Απλά... απλώς δεν ξέρει πόσο σοβαρό είναι. Πρώτο. Ναι. Δεύτερο. Δεν πιστεύω πρέπει να ξέρει ότι το σημαντικότερο είναι να προστατεύεται. Από τι ναι. Πρέπει να βάλει προφυλακτικό. Ναι. Δεν σημαίνει με ο προφυλακτικό ότι είναι 100%, αλλά περισσότερο από το τίποτε. Mm-hmm. Και να μην αλλάξει εύκολα σαν τα φουστάνια του συντρόφου. Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Ο καθένα έχει τι επιλογέ. Δεν είναι δικό μου θέμα. Ναι, ναι εντάξει, απλώ λέω ότι είναι δική μου άποψη. Όχι, εντάξει, ναι, καταλαβαίνω. Και, φυσικά, ο πιο εύκολο τρόπο για να μην κολλήσει τίποτε είναι όπω το κομμάτι που μα έλεγε η θυμούμενη στο σχολείο, ότι ο μόνο τρόπο σίγουρα για να μην κάνει να μην μείνει κάποιο έγκυο είναι το να μην κάνει σεξ. Άρα,
Ήταν. Εντάξει, δεν είπαμε έτσι. Ναι, ναι. Απλά εν τούτον ότι εγώ λέω μια κουβέντα μαζί με το. Με τον τα πράγματα. Θυμίζει μου την κουβέντα μαζί με το COVID. Και τι εννοώ. Εντάξει, δύο χρόνια που είχε COVID, εγώ για COVID δεν μίλησα. Όταν ξεκίνησε το COVID, βλέπαμε τα στην Κίνα να γίνεται. Βλέπαμε τους να χτίζουν, θυμούμε το ειλικρινά, θυμούμε φίλους να μου δείχνουν βίντεο που χτίζασαι ολόκληρα νοσοκομεία, ξέρω εγώ, μέσα σε χρόνον τέτοι, αλλά ήταν κάτι που ήταν μακριά από εμάς. Και όταν ήρθε στη ζωή μας, εννοείται ότι ήσουν κάπως, α, ήρθε, άρα το έχει σημασία. Εν τούτον που εννοώ μαζί με ο COVID, ότι και τότε τα πράγματα, ως που είναι μακριά από εμάς, δεν τους δίνουμε σημασία. Απλά είναι πρόληψη. Σε όλα είναι πρόληψη, όχι μόνο η πρόληψη, το να τρέφεσαι σωστά, να κινείσαι, να παίρνεις βιταμίνες, δική μου άποψη. Ναι. Είχα πάει σε ενδοκρινολόγο και είπε μου ότι βιταμίνες και πελάρες λάλη μου, μόνο βιταμίνη μποντό, μόνο πιπερκά να τρώξεις εντάξει. Okay. Και λαλώ και εγώ, ναι, όχι, το θέμα είναι ότι είχα πάει σε εκείνον και είχε πάει και ο κολλητός μου την ίδια περίοδο σε άλλο, ενδοκρινολόγο. Και ποιο σημαίνει το πίνει βιταμίνη. Εδώ και μιλούμε εδώ και εντού. Και εντάξει, τώρα πια σημειώνω με παθητικό, ξέρω εγώ, η οποία εδώ και μου τα supplements που χρειάζομαι εγώ, και νομίζω ότι βοηθάμε εμένα προσωπικά. Απλά εντάξει, ο ενδοκρινολόγος που είχα πάει ήταν μεγάλο σε ηλικία. Μπορεί να είναι διαφορετικές οι απόψεις, αλλά με την εποχή. Πάντοτε πιστεύω σε όλους τους τομείς, και στην ιατρική. Ο καθένας έχει δική του προσέγγιση, τον τρόπο mm-hmm. που δουλεύει. Ποτέ κανείς δεν είναι ο ίδιος. Mm-hmm. Εννοείται. Και κάθε περιστατικό. Ναι, και κάθε περιστατικό και οι θεραπείες που να συνδυάσεις, να μην είναι μόνο ξύλο. Mm-hmm. Μαθαίνεις α, να κάνεις α, β, γ, δ, ας πούμε, άμα χρειάζεται. Έχεις πιο γρήγορα αποτελέσματα και πιο ορατά αποτελέσματα. Ναι, ναι, ναι. Και άμεσα. Εμένα ένα από τα πράγματα που μου είχε τραβήσει το ενδιαφέρον μαζί σου είναι το ότι εκτός ότι πάντα έχεις τη μανία να μαθαίνεις γραντρούλα εκτός το ότι η ίδια θέλει να μαθαίνει διδάσκει και παράγοντα πιένει σε σεμινάρια, ενώ μιλήτρια στη Ρώμη που ήταν την προηγούμενη φορά γενικά έχει τον που αποκαλώ εγώ το σκουλούτσι αρέσκει της η κόρη μου ονομάζει με Απίδουρ. Το λοιπόν. Και την ίδια ώρα πιστεύω και σημαντικό είναι το ότι ψάχνει όχι μόνο το κομμάτι το κλασικού, αλλά φέρνει την τεχνολογία μέσα. Τον Beamer που αναφέρεις προηγουμένως. Okay. Πες μας με έτσι ένα πιο λεπτά τι είναι τον Beamer. Το Beamer καταρχήν είναι ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο ευρέθηκε εδώ και 23 χρόνια. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι δεν έχει περιορισμό οι παρενέργειες. Ενεργοποιήσου σου τους μηχανισμούς σου και το σημαντικότερο είναι το νοσοποιητικό σύστημα. Γιατί δρά σε όλη τη μικροκυκλοφορία, κάνει αποτοξίνωση ή ανανέωση του οργανισμού. Mm-hmm. Εγώ πάντοτε εντάσσω το πριν τις θεραπείες μου οτιδήποτε επεμβατικά τα πάντα και βλέπεις τεράστια διαφορά γιατί επουλώνονται πολύ πιο γρήγορα. Mm-hmm. Έχω δημιουργήσει πρωτόκολλα επειδή έχω και χρόνια που ασχολούμαι mm-hmm. μαζί του. Τα οποία εμοίρασα με τους συναδέλφους ανά το παγκόσμιο. Και έτσι, πολλές φορές στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν φωτογραφίες Κύπριων. Έτσι, γράφει που κάτω ότι είναι η Δόκτωρ Τάδε που τα έκανε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ έδωσα τα της κατασκευάστριας εταιρείας mm-hmm. να τα δώσει στους υπόλοιπες χώρες. Έτσι, βλέπεις τους Κύπριους τους πελάτες. Έρθει ζωστήρα από θεραπεύκο, η ψωρίαση που τη θεραπεύκει, στην ακμή, διάφορα. Mm-hmm. Και έτσι νιώθεις ωραία, μα πάντα βλέπεις. Εν τω μπορεί προηγουμένως, και λέω το επειδή είσαι μπροστά, όντως πιστεύω το έχεις πάθος για τον βουγάμι, και πολλά σημαντικό. Άμα αγαπάς κάτι, καταρχήν δεν κουράζεσαι. Ναι. Και εγώ πάντοτε, ξέρεις τι ένιωθα. Ναι. Μαθαίνω κάτι νέο και λέω, πάνε, για μην ξέρω τίποτα. Και θέλω να μάθω νέο. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Πάντα και έκανα έτσι μια αναρωτήθηκα και λέω, μα τι λες του εαυτού σου, ας πούμε. Αλλά ήταν εν τούτο που θέλω συνέχεια να μαθαίνω, να mm-hmm. αναβαθμίζω και να καθόμαι έναν τόπο. Έχουμε τα online τα εκπαιδευτικά, συνέχεια παρακολουθώ. Πολλά σημαντικό τότε. Γιατί ναι, το COVID ένα καλό που μας έφερε. Γίνονται διαδικτυακά τώρα πολλά σεμινάρια,
Δεν χρειάζεσαι να σπαταλάς λεφτά, να πάεις ταξίδια, ξενοδοχεία αυτά και βλέπεις τα. Όχι, ναι. Γενικά πιστεύω ότι το COVID ήρθε με αρκετά καλά. Την άποψη είναι ότι, και εγώ το που ζητούσαμε προηγούμενος πριν να πάμε live, το κομμάτι μαζί με το να κάνουμε ένα σεμινάριο, ένα session online, παίρνει μου 50 λεπτά, μια ώρα αναλόγως με το τον που συζητώ, άμα είναι να κάνω κοντά, το να σηκωστώ, να πάω, να κατεβώ, να κάνω το μέρος session, να έρθω πίσω, ξέρω, μπορώ να πάρει 1,5 ώρα που it's a waste of time στο τέλος της ημέρας, ο έξτρα χρόνος. Αλλά πιστεύω ότι τώρα όσο περνούν τεχνολογίες, δηλαδή αντίς, δεν ξέρω να ακούσω τώρα με τη Facebook, τη Meta, whatever, τώρα και με την Apple που μάχονται να φυκαλούν τα γυαλιά τους, ξέρω εγώ, ένα πολλά με το κομμάτι του Metaverse, πολλά πιο έντονο. Να πρέπει να ακολουθήσουμε την τεχνολογία εντελώς. Ναι. Αλλά σου αναπτύσσουν. Το λοιπόν, πιστεύω ότι εκαλύψαμε κάποια πράγματα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, στείλτε μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα προσεξεί κάποια ερώτηση δάμε. Να σου πω εγώ τι θα τους πω. Μια... Ναι, η Μαρία Παστού λέει την αγαπώ πολύ, είναι κορυφή. Έτσι είμαι. Ναι, έτσι είμαι. Ευχαριστώ, να καλά. Το λοιπόν, κάτι θέλεις να τους πεις. Βασικά θέλω να σου πω για εσύ φίλη, την οποία καλώς. Δεν αναφέραμε, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί κάποιος μπορεί να βγάλει οτιδήποτε πάνω του, να μην του δώσει σημασία, να τύχει να πει αντιβίωση και μετά κάνει το λεγόμενο decapitation της σύφυλης. Και μπορεί να φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, το οποίο μπορεί να πάρει νευρικό σύστημα, καρδία, μάθια. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι, αυτόν το αναφέρω, γιατί προτιμώ οτιδήποτε υπάρχει καλύτερα να ρωτούν τι έχω, τι δεν έχω, γιατί είσαι φίλοι εντερματικά τα αυτά. Ο κόσμος που μπορεί να σε βρει. Στο ιδιωτικό νοσοκομείο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που πιο κάτω που είναι η εκκλησία Πέτρου και Παύλου, εκεί που είμαι. Ωραία. Μπορείτε να βρείτε την κυρία Αντρούλα με το πιέζα τηλέφωνο στο ιδιωτικό νοσοκομείο Πέτρου και Παύλου, όπως αναφέρε, και να κλείσετε κάποιο ραντεβού εκεί. Έχει κάτι που θέλεις να τους πεις τελευταίο, πριν να κλείσουμε. Να τους πω να σκέφτονται το γιο μου. Να σκέφτονται το γιο σου. Τον Παύλο τον Κοντίδη, πόσοι αγώνες. Το λοιπόν, την αγάπη μας πολλά στον Παύλο, υπομονή. Ευκήγε πρώτος, αν μην κάνω λάθος. Είναι πρώτος. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Το λοιπόν, θέλω βασικά μαζί με Χρυσταλλιά να βγάλω ένα μικρό δώρο. Εύκαλε, ακόμα εν ευκήγε για να καταλάβεις, σήμερα είναι η πρώτη παραγωγή της αντιλιακής της, η οποία, ακόμα, ναι, η οποία ακόμα δεν κυκλοφόρησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι φουλ με βότα να ξέρω εγώ. Και είναι και για άντρες, για γυναίκες, για πρόσωπο, για μωρά, για εγκυμονούσες, γενικά. Ωραία, τέλεια. Μα και πολλά ώρα το κουτί της. Δόξα σου αυτές. Αγαπώ το πολλά, Ζήν. Ναι. Το λοιπόν. Σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ μισή ευχαριστώ. Αντρούλα μου, ξανά ευχαριστώ που σου δάμε. Ειλικρινά ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λοιπόν, εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη ξανά. Τα φιλιά μου, καλή ξεκούραση. Και θα τα πούμε ό,τι θέλετε, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και να σας δώσω στοιχεία της κυρίας Αντρούλας ή γενικά. Το λοιπόν, τα φιλιά μου.